Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ΕΣΕΕ για αυτή τη διαδικτυακή επικοινωνία μα με εξαιρετικού συναδέλφου από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Συζήτηση που αφορά το κρίσιμο θέμα του ιδιωτικού χρέου στη χώρα μα, ένα πρόβλημα με σημαντικέ κοινωνικέ και οικονομικέ διαστάσει. Ένα πρόβλημα που τολμάτε, κύριε Πρόεδρε, να αναδείξετε. Και το οποίο συνοδεύεται από μελέτε, έρευνε που έχουν ξεκινήσει να βλέπουν το φω δημοσιότητα από τη δική σα πλευρά. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και τα στοιχεία συγκλίνουν τη μελέτη σα ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέου δημιουργήθηκε, σωρεύθηκε και διωγγώθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμω εδώ υπαρκτό και ιδιαίτερα σοβαρό. Θα επαναλάβω τα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι έχουμε όλοι στην κατοχή μας. 234 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος, 108 δις αφορούν την φορολογική διοίκηση, 89 δις οφειλές προς τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή τράπεζες και εταιρείε διαχείρισης απαιτήσεων και 37 δισεκατομμύρια ευρώ είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και πράγματι υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο κίνδυνος μιας νέας διόγκωσής τους, Εξαιτία τη πίεση που δέχεται η πραγματική οικονομία ω αποτέλεσμα της υγειονομική κρίση και των περιοριστικών μέτρων. Άρα, εδώ έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε και προκλήσει μπροστά μα. Είναι γεγονό ότι στο παρελθόν από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, από διαφορετικέ κυβερνήσει, αναλύθηκαν πρωτοβουλίε με σκοπό τον περιορισμό του προβλήματο. Ουδέποτε όμω το πρόβλημα αυτό προσεγγίστηκε συνολικά με ουσιαστικό και επαρκή τρόπο. Σε αντίθεση με ό,τι έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, εμείς έχουμε επιλέξει, η σημερινή κυβέρνηση έχει επιλέξει, να μην προσπεράσει τα προβλήματα, αλλά να τα αντιμετωπίσει με ένα συνεκτικό σχέδιο, με πολιτική βούληση και με τόλμη. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει το ΕΝΕΜΗ της ΕΣΕ, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους δεν συντελείται στο κενό, αλλά θα πρέπει να συνδέεται στενά με την δημοσιονομική πολιτική. Άρα, προς αυτήν την κατεύθυνση, θα σας καταθέσω τι πρωτοβουλίες έχουμε αναλάβει ή προτιθέμεθα να αναλάβουμε, αυτό ήταν και βασικό ερώτημα του Προέδρου, σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας στην διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και να αντιμετωπίσουμε το συσσωρευμένο υψηλό ιδιωτικό χρέο. Πρώτον, νομοθετήσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσει. Και χαίρομαι, όπω άκουσα και στο προηγούμενο πάνελ, που όλο και περισσότεροι συγκλίνουν ότι υπάρχει ρεαλισμό, βούληση και σωστό σχεδιασμό. Το νέο αυτό πλαίσιο συνθέτει και αντικαθιστά ένα σύνθετο πλέγμα διάσπαρτων μέτρων που δεν κατάφεραν τα προηγούμενα χρόνια να δώσουν αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα. <coughs> Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ρύθμιση και αναδιάρθρωση χρεών προ τράπεζε, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντα ειδικέ ιδιαίτερε πρόνοιε για του ευάλωτου πολίτε, οι οποίοι θα στηρίζονται από το κράτο, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτέ στο νέο σχήμα. Προσφέρονται έτσι μέσα από απλές, γρήγορες διαδικασίες, πραγματικές, ουσιαστικές λύσεις, δεύτερη ευκαιρία, θα το πω, επιχειρηματίε και διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να μειωθεί το υψηλό ιδιωτικό χρέος, αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου. Και παράλληλα προχωράμε στην ψηφιοποίηση αυτού, πάλι θα επικαλεστώ την μελέτη της ΕΣΕΕ, που αναφέρει ότι απαιτείται η περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Αυτό είναι ο πρώτο πυλώνα. Ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου συσσωρευμένου υψηλού ιδιωτικού χρέου. Δεύτερο πυλώνα. Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Γέφυρα. Με το οποίο η κυβέρνηση παρέχει ουσιαστική στήριξη, στήριξη στου πολίτε, που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο τη υγειονομική κρίση, ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών και επιβραβεύει για πρώτη φορά στη χώρα την συνέπεια. Του συνεπείς δανειολήπτες. Στο τέλος Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τέταρτη φάση της κρατικής επιδότησης. Μέχρι σήμερα έχουν επιδοτηθεί 113.514 δάνεια σε 72.134 δικαιούχους. Έχουν πιστοθεί 72 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται στις 160.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών, 23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των αιτήσεων που έγιναν σε αντίστοιχο πρόγραμμα προηγούμενη κυβέρνηση και το οποίο είχε διάρκεια 13 μηνών. Τρίτη παρέμβαση. Να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Με ένα πλέγμα μέτρων και παρεμβάσεων, έτσι ώστε να αποφευχθεί όσο είναι εφικτό η διόγκωση ιδιωτικού χρέου στο μέλλον. Παράδειγμα, επιστρεπτέα προκαταβολή. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 544.591 επιχειρήσεις. Και επειδή το έθιξε αυτό ο κ. Πρόεδρος, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και ατομικέ επιχειρήσει. Άρα η επιστρεπτική προκαταβολή πήγε ουσιαστικά στι μικρέ επιχειρήσει. Προχθέ πληρώθηκαν 108.762 δικαιούχοι του έκτου κύκλου με 158 εκατομμύρια, και θέλω να σα ενημερώσω ότι σε μία ώρα πιστώνονται άλλα 122 εκατομμύρια σε επιπλέον 123.869 δικαιούχου. Κύριε Καρανίκα, να ακούσετε και μία είδηση εκτό δελτίου τύπου. Άρα ουσιαστικά προσθέτουμε άλλα 122 εκατομμύρια ευρώ σε αρκετέ επιχειρήσεις, αρκετέ χιλιάδες δικαιούχους. Αποζημίωση ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού πήγε κατά κύριο λόγο στις μικρές επιχειρήσεις μέχρι 20 εργαζόμενους. 500 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύθηκαν σε περισσότερε από 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθερου επαγγελματίε. Αποζημιώσει ειδικού σκοπού αποζημιώσει ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενου. έτσι ώστε η μικρή επιχείρηση να μην έχει το βάρος της μισθοδοσίας αυτών. Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν και μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού. Εμείς, ως κράτος, σηκώνουμε όλο το βάρος της μισθοδοσίας, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, σε ένα εκατομμύριο δικαιούχους μέχρι σήμερα. Και 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ η πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών αυτών, επί του ονομαστικού μισθού. Αναστολέ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 250 εκατομμύρια ευρώ εκτό ΦΠΑ και φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Ξέρω, κύριε Πρόεδρο, ότι στην πρώτη φάση τη υγειονομική κρίση ήταν βασικό, βασικό ζητούμενο από την πλευρά σα αυτή η παρέμβαση. Εργαλεία ρευστότητα εγκυοδοτικού προγράμματο και τεπίχ 2. Μέχρι σήμερα, 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 31.235 επιχειρήσεις. Ξέρω το ερώτημα, ξέρω τον προβληματισμό. Απαντώ. Το 71% των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους και το 93% μέχρι 50 εργαζόμενους. Και επειδή κάποιος θα μου πει Έβλογα ο αριθμό θα είναι κυρίω προ μικρέ επιχειρήσει. Ο όγκο όμω θα είναι μόνο στι μεγάλε. Απαντώ ότι το 56% αφορά επιχειρήσει μέχρι 50 εργαζόμενου ό,τι αφορά την αξία των δανείων. Είναι όμως γεγονό, και αυτό το έχουμε επισημάνει, ότι τα πιστοτικά ιδρύματα άργησαν να συγχρονιστούν με τον δηματισμό τη κυβέρνηση ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση. Και επίση είναι γεγονό ότι οι μικρέ και οι πολύ μικρέ επιχειρήσει δεν έχουν τον απαιτούμενο βαθμό πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Σε αυτό συγκλίναμε όλοι οι συνάδελφοι πρόσφατα, σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση να ενημερώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πιστοτικό σύστημα στη χώρα μα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει με ευθύνη των πιστοτικών ιδρυμάτων. Και προ αυτή την κατεύθυνση πιέζει συστηματικά, εβδομαδιαία, η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον στα προγράμματα πίσω από τα οποία υπάρχει εμπλοκή, συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών πιστώσεων να κατευθυνθεί προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά σταματάμε εδώ για τις επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες. Μη καταβολή δημοτικών τελών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που ανεστάλλει με κρατική εντολή. 200 εκατομμύρια ευρώ. Για να μην ξεχνιόμαστε, μείωση ή και μηδενισμό προκαταβολή φόρου. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Για επιχειρήσει σε συγκεκριμένου κλάδου, έχει μειωθεί το ΦΠΑ, όπω είναι οι μεταφορέ, τα μη αλκοολούχα ποτά και άλλα, 200 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και την κάλυψη των τόκων, δανείων των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την πανδημία με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και την κάλυψη των ενοικίων. Σε 675.927 συμπατριώτες μας έχουν ήδη καταβληθεί 88,7 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και την αναστολή πληρωμών αξιογράφων και την πρόβλεψη χορήγης διευκολύνσεων στους κομιστές αυτών. Άρα σας ανέπτυξα ένα πλέγμα μέτρων και δράσεων που ο πολίτης έχει ζήσει ήδη στο πορτοφόλι του άμεσα ή έμεσα. Με πίστοση ή με μη χρέωση. Τέταρτον, πάλι για τις επιχειρήσεις. Προωθήσαμε σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέτρα για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών. Και νομίζω όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές πήραμε καινούργια στοιχεία στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή. Επισημένω δύο από αυτά. Από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη, μέσα Μαρτίου του 20. Έω τα τέλη Ιανουαρίου του 2021, δόθηκε η δυνατότητα αναστολή πληρωμή δόσεων σε 406.362 δάνεια, συνολικού ύψου 28,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επίση, 415.225 μη εξυπηρετούμενα, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψου 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, ρυθμίστηκαν διμερό και επιτυχώς, μεταξύ τραπεζών, εταιρεών διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσει και οφειλετών. από τον Ιούλιο του 2019 έω τα τέλη Ιανουαρίου του 2021. Όπω βλέπετε, κυρίε και κύριοι, αγαπητέ πρόεδρε, σε όλα τα επιχειρήματα που έχω καταθέσει, έχω αναπτύξει, έχω μοιραστεί μαζί σα, χρησιμοποιώ συγκεκριμένου αριθμού και άτομα, πρόσωπα, νοικοκυριά και επιχειρήσει τα οποία έχουν γίνει αποδέκτες αυτή τη πρωτόγνωρη βοήθεια από την ελληνική πολιτεία. Πώ είναι αυτή, 27 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα που μιλάμε. Πολύ περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπω προκύπτει και απομελέτη μελέτη χθεσινή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα είναι εύλογο. Δώσατε 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τώρα πλέον δεν αμφισβητείτε, συμφωνούν όλοι. Πέτυχαν τα μέτρα. Θα σας πω τέσσερα επιχειρήματα γιατί πέτυχαν. Πρώτον, πέτυχαν διότι περιόρισαν σημαντικά το βάθος της ύφεση. Η ελληνική οικονομία, αν και κλειδονίστηκε ισχυρά, άντεξε. Άντεξε μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρων υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, το 2020 φαίνεται να κλείνει με ύφεση περίπου στο 8%, ποσοστό πολύ καλύτερο από τις εκτιμήσεις. Αυτά τα στοιχεία προφανώς πιστοποιούν την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Αφήνω ασχολίαστα σημερινά δελτία τύπου αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεντεύξης κυριακή. Μία σύγκριση των δύο δείχνει πώς είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεύτερον, πέτυχαν διότι περιόρισαν τη διόγκωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συγκριτικές μελέτες, η Ελλάδα μετά την Ιταλία έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συγκράτηση θέσεων εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανεργία είναι χαμηλή. Τρίτον, πέτυχαν βασικό ζητούμενο, κύριε Καρανίκα από την πλευρά σας, διότι περιόρισαν τα λουκέτα. Σύμφωνα με την έρευνα καταγραφής αυτών, η ΝΕΜΗ-ΕΣΕΕ, Εντό εισαγωγικών, φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα προ το παρόν αντέχει παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν επιβληθεί. Σε μελέτη που κάνατε για τα λουκέτα. Αντίστοιχη μελέτη τη ΓΕΣΕΒΕ, εντό εισαγωγικών, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων έχουν ανακόψει προ το παρόν τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων. Άρα, να και το τρίτο επιχείρημα, γιατί πέτυχαν. Συνοψίζω. Μικρότερη ύφεση, περιορισμό της διόγκωση ανεργία, περιορισμός των λουκέτων. Και τέταρτον, πέτυχαν γιατί με δεδομένη την σημερινή αδυναμία κατανάλωση για αντικειμενικού λόγου εξαιτία των υγειονομικών μέτρων, τουλάχιστον αυξάνονται οι τραπεζικέ καταθέσει, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική κατανάλωση. Συγκεκριμένα, οι καταθέσει του ιδιωτικού τομέα. Επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του περσινού έτου, με την ενελόγω αύξηση να μοιράζεται ισόποσα μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η συσσόρευση, να μείνω μόνο σε επιχειρήσει, ρευστών διαθεσίμων από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετίζεται με την προσπάθειά του να δημιουργήσουν αποθέματα για το μεσοδιάστημα που θα λειτουργούν με μειωμένε ταμιακέ ροέ ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τι υποχρεώσει του. Η ρευστότητά του, όπω αναφέρεται και από την Τράπεζα τη Ελλάδο, προήλθε κυρίω από νέο τραπεζικό δανεισμό, έκδοση εταιρικών ομολόγων και άμεσε κρατικέ ενισχύσει συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων πολιτική που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Συνεπώ, συμπερασματικά, έχει ενισχυθεί ουσιαστικά η πραγματική οικονομία. Σας είπα τέσσερα επιχειρήματα που αποτυπώνουν σήμερα, συγκριτικά και με την Ευρώπη που είμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για πανηγυρισμούς. Είναι για προβληματισμό, περίσκεψη και ενδυνάμωση πολιτικών και πρωτοβουλειών. Απαιτείται να, συνεχίσει, να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σε νοικοκυρία και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί, αλλά με σοβαρότητα, με ψυχραιμία και με διορατικότητα. Με επιπλέον μέτρα, εμείς σήμερα που μιλάμε, τα κοστολογούμε σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ το προσεχές διάστημα, ανεβάζοντας το συλλογικό λογαριασμό στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2021, από 7,5 που είχε ο προπολογισμό και συνολικά στη διετία, με τα σημερινά δεδομένα, στα 35,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, τον όγκο των παρεμβάσεων, είναι περισσότεροι πόροι από ό,τι προβλέπονται συνολικά τα επόμενα χρόνια για το Ταμείο Ανάκαμψη. Μεταξύ άλλων, επειδή θέλετε και συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, κύριε Πρόεδρε, τέσσερι θα μοιραστώ μαζί σα. Μία νέα επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για του μήνε Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ύψου 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα προσωρινό μέτρο κρατική ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότηση παγίων δαπανών ύψου περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα νέο πρόγραμμα γέφυρα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, επιδότηση μεγάλου μέρου τη δόση επιχειρηματικών δανείων για διάστημα 8 μηνών ύψου περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Και υλοποιείται τι επόμενε εβδομάδε το πρόγραμμα τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση μέσω των περιφερειών του Υπουργείου Ανάπτυξη ύψος περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα, σε σχέση με αυτά που γνωρίζετε, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο θα ξεδιπλωθούν και αυτά τα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσουν τη μικρή, την πολύ μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Παράλληλα, σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση δημόσιας διαβούλευσης για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μετά την ολοκλήρωση αυτή, σχέδιο με έντονα μεταρρυθμιστικό και επενδυτικό χαρακτήρα. Και μόλι καταθέσαμε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για του ίδιου πόρου, όπω όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πράξουν, ω αναπόσπαστο τμήμα υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη, του Σχεδίου Ανάκαμψη. Συμπερασματικά, κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, διακηρυγμένο στόχο τη κυβέρνηση και του Υπουργείου Οικονομικών Αποτελεί αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέου, το οποίο διωγγώθηκε τα τελευταία χρόνια, με την προστασία των πιο ευάλωτων οικοκυριών που επλήγησαν από την κρίση. Όλε οι δράσει που ανέφερα αποδεικνύουν ότι προσεγγίζουμε αυτό το ζήτημα με αποτελεσματικότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Σα ευχαριστώ πολύ.